μιλήσουμε σήμερα για την ελληνική πραγματικότητα και ειδικά για αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στη Μόρια, στο αγαπημένο μου νησί, by the way. Όχι επειδή είναι το νησί της γυναίκας μου, αλλά επειδή τη γνώρισα, πριν γνώρισα τη γυναίκα μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, τι ακριβώς έγινε τώρα εκεί πέρα, λέει καήκανε, κάψανε λέει τη Μόρια. Το σκεπτικό ποιο ήταν, διότι έτσι κάψαμε τη Μόρια δεν μου λέει τίποτα. Βγήκαν όλοι να πούμε και είπανε ναι, μπορεί έτσι, μπορεί αλλιώς, μπορεί πασαλιμανιώτικα, μα ήταν από τους Τούρκους, ήταν από τους Βλάχους, ήταν από τους Αυτάουσους, από τους Σύριους, από τους μη Σύριους. Μισό και να καταλάβουμε καταρχήν το σκεπτικό. Αυτό που μας λένε οι μετανάστες, όπως ένα τους πίτσες, αυτοί που είναι έγκλειστοι εκεί πέρα μέσα, μας λένε ότι το κάψαμε διότι έτσι θα αναγκαστούν να μας στείλουν στην Ευρώπη. Βέβαια, μακάρι να γινόταν αυτό, εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Να τους φόρτωνα όλους σε αεροπλάνα αν μπορούσα, σε πλοία αν μπορούσα, σε τρένα αν μπορούσα, θα έβγαλα και μαντήλια άσπρα, άντε παιδάκια μου, μια χαρά και στο καλό και να μας γράφετε. Όχι κατά ανάγκη να μας γράφετε, δηλαδή αν δεν γράφετε θα πεθάνουμε και από τη δίπλη μας και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ότι δηλαδή αυτό, αν αυτό πραγματικά κατάλαβαν ή μάλλον ήθελαν οι πρόσφυγες, κάτι άλλο συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο χαζοί αυτοί οι άνθρωποι να νομίζουν ότι εάν κάψουμε εδώ θα φύγουν εκεί. Σαφώς κάποιος τους έχει βάλει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σαφώς κάποιος τους πιπίλησε το μυαλό. Το ερώτημα είναι με τι συμφέρον. Διότι να μου πείτε ότι ΜΚΟ, κάποιες ΜΚΟ οι οποίες είναι έτσι και είναι αλλιώτικες και ξέρω εγώ τι και τους έβαλε, εντάξει, θα το καταλάβουμε ρε παιδιά. Αλλά ποιος επωφελείται από αυτή την κρίση. Ξέρω να μου πείτε, η πιο εύκολη απάντηση να είναι η Τουρκία. Μπορεί και αυτό, δεν λέω όχι. Εγώ άλλο προσπαθώ να καταλάβω. Μάλλον άλλο προσπαθώ να πω. Ότι όποιος και να τους έβαλε, όποιος και να τους πιπίλησε το μυαλό, όποιος και να είπε ό,τι είπε, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Πρέπει να βρούμε τι ακριβώς συνέβη. Διότι αυτό που συνέβη σήμερα εδώ, μπορεί να συμβεί αύριο πάλι εδώ, στα σύνορα στον Εύρο, τη στιγμή που θα έχουμε πρόβλημα στο Αιγαίο. Παράδειγμα. Γι' αυτό λέω ότι εάν η κυβέρνησή της αυτή τη στιγμή ότι θα τους παντρώσει πάλι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και ότι πρέπει να τους ξαναφέρει σε συνθήκες ανθρώπινες, το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές αυτό, είναι απαράδεκτο αυτοί οι άνθρωποι να ζουν έτσι. Απαράδεκτο πρέπει να ζουν σε συνθήκες που να είναι υγιείς, που να έχουν την τροφή που χρειάζονται και που θέλουν και που τους επιτρέπεται από τη θρησκεία τους. Τα παιδιά αν ήταν στο χέρι μου σε αυτές τις δομές θα είχα και σχολεία από τους ίδιους να τους μαθαίνουν τη γλώσσα τους, την κουλτούρα τους, τα αυτό βέβαια, ώσπου να τους πάρουν και να τους βγάλουμε έξω να ξαναγυρίσουν πίσω. Μέχρι τότε, διότι εγώ πραγματικά το Ισλάμ το έχω ξαναπεί, δεν το γουστάρω έτσι όπως είναι πια σήμερα, εδώ μέσα στην Ευρώπη. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες, δεν το συζητάω καν. Αυτό όσον αφορά το ανθρωπιστικό μέρος. Τώρα, γιατί πρέπει να διερευνήσει η κυβέρνηση τι ακριβώς έγινε και από ό,τι φαίνεται το κάνει, διότι άκουσα είναι και η τρομοκρατική, είναι και η ΕΕΠ, καλά η ΕΕΠ δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, η τρομοκρατική είναι πιο σημαντική, φαντάζομαι, η ασφάλεια κλπ. Είναι εκεί πέρα λέει για να βρουν ακριβώς τι έγινε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ποιος υποφελήθηκε από αυτό για να μην μας ξαναγίνει και να μπορέσουμε να είμαστε και σίγουροι ότι, να ξέρουμε δηλαδή, να είμαστε σίγουροι ποιος είναι ο εχθρός μας σε αυτό το θέμα. Για να μπορούμε, αν μπορούμε, να το σταματήσουμε, να τον εξοντώσουμε, να τον αντιμετωπίσουμε, να τον εξολοθρεύσουμε, ό,τι θέλετε να πείτε, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουμε να ξέρουμε ποιος είναι για να μπορούμε να το σταματήσουμε, να μην ξαναγίνει.